Δίδασκα φύγω έργο, Ακαδημίας 85. Δίδασκε και ο Γκαντώνας, ο αδερφός του Υπουργού της Παιδείας. Δύο πράγματα θέλω να καταθέσω. Το φόβο του Γκαντώνα. Συνέχεια να λέει, για βάλε το Deutsche Welle να δούμε τι λέει να παίξω. Για να πάρουμε τον τάδε. Συνέχεια να παίρνει τηλέφωνο και να τρέμει. Τέλος πάντων, είδα ότι γενικότερα υπήρχε ένας φόβος σε όλους τους κρατούντες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εγώ ήμουν ένας απλός διαβάτης. Φύγαμε από την Ακαδημία στο 85 και πήγαινα για το σπίτι μου. Και αρχίσαν οι άλλες να πετάνε εδώ κρυγόνα. Όπως τα λέω μέσα, κάπου μπήκαμε να μας, σημαδεύουν οι αστυνομικοί και να μας πετάνε στα πόδια ενώ ήμασταν απλό περιπατητές, διαβάτες. Έτρεξα προς το υπόγειο της Ομονίας, προς τον ηλεκτρικό. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Είχε τρέξει πολλοί κόσμος να μπει μέσα για να αποφύγει, γιατί οι άλλες ήταν η μία κατόπιν της άλλης. Μόλις είδανε αυτοί με τις άβρες ότι έτρεξε κόσμος μέσα στο υπόγειο της Ομονίας, κάνανε ένα κλειό και ρίχνανε συνέχεια δακρυγόνα μέσα στο υπόγειο της Ομονίας, οπότε βγαίνανε σαν τα σαλιγκάρια έξω ο κόσμος. Τι να κάνω, η σκέψη μου. Είναι δυνατόν η αστυνομία που έχει ως αποστολή να περιφρουρεί και να φυλάσει τους πολίτες, να γίνει ο δολοφόνος των πολιτών, να στραφεί εναντίον των πολιτών, αθώων πολιτών, διαβατών, πολιτών που πάνε στη δουλειά τους. Αυτό, ναι, μέχρι σήμερα με έχει σημαδέψει. Δεν μπορώ, και λέω κάποια φορά και τα παιδιά που στρέφονται εναντίον τους κτλ. Μήπως έχουν δίκιο, μήπως έχουν δίκιο να σημαδεύει ο αστυνομικός τον πολίτη και να του πετάει δακρυγόνα, και ιδιαίτερα στο υπόλοιπο της Ομονίας που δεν έχει δυνατότητα να πάρει ένα πνοή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τι ώρα ήταν αυτό το περιστατικό? Ήταν 8. 8, 8 και κάπου. Ναι, ναι, ναι. Έχει αρχίσει απέξω να μας πάρει έτσι τώρα. Θα πω και εγώ μια συνέχεια του κυρίου Ρώμα το λοιπόν, εγώ είμαι Ελβέρη Ζάφο, ονομάζομαι. Ήμουν παιδάκι τότε, πήγαινα μέχρι δημοτικού. Σήκω επάνω, δεν συστήθηκες. Ελβέρη Ζάφο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήμουν κοριτσάκι, πήγαινα μέχρι δημοτικού. Έμενα στην πλατεία Βικτωρίας. Και μου έκανε εντύπωση, άκουγα πυροβολισμούς. Βγήκα στο μπαλκόνι, άκουγα φωνές. Μπέστε μέσα, μην βγαίνετε έξω. Ήμουν έξω και είδα τρεις αστυνομικούς να κυνηγάνε κάτι φοιτητές. Τον είχαν πιάσει τον έναν, τον είχαν σπάσει το ξύλο με κάτι μαδέρια που είχαν βρει. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω και βάζω μέσα τα παιδιά μου. Το έκανα αυτό. Ήμουν παιδί, δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα. Αργότερα, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα τι γινότανε. Αυτό ήθελα να πω για την αστυνομία που είπε ο κ. Ζώμας. Αυτό.